Με όλο και περισσότερα επιβαρυντικά στοιχεία και μαρτυρίες για τη σύνδεση της Ρούλες Πισπυρίγκου με τη θανατηφόρα δόσηκε τα μήνυς που χορηγήθηκε στην 9χρονη Τζορτζίνα, γεμίζει ο φάκελος της ανακρίτριας που έρευνά την υπόθεση. Οι γιατροί από όλα τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύθηκε η Τζορτζίνα μιλούν για ύποπτη συμπεριφορά της Πισπυρίγκου και συνδέουν τα σοβαρά επεισόδια που αντιμετώπιζε το παιδί με την παρουσία της 33χρονης. Όλοι συμφωνούν ότι όταν η Τζορτζίνα πήγε για νοσηλεία, οι εξετάσεις της δεν έδειξαν ποτέ κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Εξέτασα την Τζορτζίνα στις 8 Απριλίου 2020, όταν την έφερε η μητέρα της στα επίγοντα και ισχυρίστηκε ότι νωρίτερα το κοριτσάκι έκανε σπασμωδικές κινήσεις με τα χεράκια του και το κεφαλάκι του. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ασαφή την περιγραφή της μητέρας σε σχέση με τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν και ήταν καθαρές. Μάλιστα, μία παιδίατρο στην κατάθεσή της αποκαλύπτει ότι όταν η Τζορτζίνα εισήχθη στο Ωνάσιο, η Πισπυρίγκου μπερδεύτηκε όταν τη ζήτησε να της περιγράψει τα επεισόδια με τους σπασμούς που, όπως έλεγε, πάθαινε το παιδί. Όταν τη ζήτησα να μου περιγράψει τη φύση του επεισοδίου, μου απάντησε ότι η Τζορτζίνα έτρεμε και της είπε: «Μαμά, κοίτα πως τρέμω, γιατί τρέμω?» Αυτό ήταν και το λάθος της 33χρονης, η οποία δεν γνώριζε ότι όταν κάποιος έχει γενικευμένους σπασμούς, δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Δεδομένου ότι σε γενικευμένους σπασμούς ο ασθενής δεν έχει επικοινωνία, ζήτησα να μου διευκρινίσει αν όντως το παιδί είχε επικοινωνία κατά το αναφερόμενο επεισόδιο σπασμών. Τότε η μητέρα μου απάντησε πως αρχικά είχε επικοινωνία, την οποία σε συνέχεια απόλυσε. Σε ό,τι αφορά την κεταμίνη, οι ειδικοί τονίζουν ότι θα πρέπει να διερευνηθούν τα πραγματικά συμπτώματα που παρουσίαζε η Τζορτζίνα πριν από τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, καθώς τυχόν γαστρεντερικές διαταραχές θα μπορούσαν να συνδεθούν με την ουσία. Προφανώς και μάλλον σταδιακά βελτιζόταν, γιατί η κεταμίνη προκαλεί ως συμπτώματα γαστρεντερικές διαταραχές. Θα πρέπει να ερευνηθούν λοιπόν τα συμπτώματα εισαγωγής. Οι αρχές εξετάζουν και τα τηλεφωνήματα που έκανε άγνωστη γυναίκα σε τηλεοπτικό σταθμό, η οποία έλεγε πως είναι η μητέρα της νέας συντρόφου του Μάνου Δασκαλάκη και επέριπτε εμέσως σε εκείνον την ευθύνη για τη δολοφονία των τριών παιδιών, χωρίς να αποκλείεται να πρόκειται για την Πισπυρίγκου. Γιατί φοβάστε όμως τόσο πολύ? Γιατί αυτός ξέρει τι έχουν γίνει με τα παιδιά του και η κόρη μου ξέρει. Η κόρη σας τι ξέρει δηλαδή? Της έχει πει κάτι? Κάτι μου είπε και δεν μπορεί να μου πει. Σώστε την ψυχή των παιδιών αυτών και σώστε και το δικό μου παιδάκι. Γιατί αυτή η γυναίκα και στην Πάτρα άμα τρελαθεί και μάθει για την κόρη που μπορεί να της κάνει και κακό. Άκουσα το τηλεφώνημα με προσοχή. Δεν ξέρω αν αυτός που μιλάει αν θέλει να χαλάσει την ενδεχόμενη συμβίωση του συζύγου με κάποια άλλη γυναίκα και εστιάζει κυρίως σε αυτό το γεγονός. Θα έλεγα ότι και η αποδεικτική της αξία δεν είναι τόσο μεγάλη όσο έχει θεωρηθεί και έχει σχολιαστεί. Με βάση το σκίτσο που ανέρτησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, επιμένει ότι οι αμοιχές που έχουν βρεθεί στο πρόσωπο της Μαλένας είναι συμβατές με ασφυξία. Ότι οι αμοιχές ήταν αρκετά ψηλά, δηλαδή στη βάση της μύτης, άρα δεν θα μπορούσαν να ήταν συμβατές με ασφυξία. Αυτό είναι παντελώς λάθος. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και οι συνθήκες θανάτου της 6-μηνών Ήρυδας, η οποία είχε πεθάνει στην κούνια της, στο σπίτι της οικογένειας και δίπλα της είχε βρεθεί ένα ματωμένο πανάκι. Στις 11. Πήγε η αδερφή μου να την ξυπνήσει για να φύγουμε. Εγώ έφτιαχνα τη φρουτόκρεμα. Και βρήκε το παιδί ότι είχε καταλήξει στην κούνια. Με ένα πανάκι δίπλα με αίμα. Με την αδελφή της σε άλλη συνέντευξη να δίνει διαφορετική εκδοχή. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που το βρήκε? Το πανάκι. Ναι. Η Ρούλα και ο Μάνος. Αφού εγώ θα πήγαινα να δώσω την κατάθεση για το παιδί, εγώ πήγα και το πανάκι στην αστυνομία. Ο κύκλος των καταθέσεων στην ανακρίτρια θα συνεχιστεί μετά το Πάσχα με γιατρούς από το νοσοκομείο του Ρίου.